Και επειδή κάποια πράγματα δεν μπόρεσα να τα πω στη Βουλή, που με διέκοπταν συνεχώς, θα σας τα πω εδώ. Το image και η εικόνα μου υπέστησαν ατίμωση, αφού όλοι με κατηγορούν για διαφθορά και φήμωση. Καθίσαμε έτσι, με τον Σταν, μια λύση για να βρούμε, έτσι ώστε στο ραγιαδιστάν να μην με αμφισβητούνε. Και δεν σκεφτήκαμε πολύ η λύση στο τσεπάκι. Θα πούμε ότι με πολεμά ο Όμιλος Μαρινάκη. Θα βγει το πρωτοσέλιδο, θα μπει και ο Ανδρουλάτσι. Να ανέβει και αυτού το ποσοστό που έχει πέσει λιγάτσι. Τα γίδια θα χειροκροτούν, τα τρόλς μου θα σκυλεύουν. Συγκάλυψη εγκλήματος όλοι θα μαγειρεύουνε. Σε μένα θα τονωθεί το εγώ. Θα υπερψηφιστώ δε όντως. Και από αύριο τις business μου συνεχίζω επιγόντως. Για όλα τα συμφέροντα που στη Βουλή μιλούσα, σήμερα, αύριο και χθες για πάντα υπηρετούσα. Ξέρετε κάτι, πάντα στις κρίσιμες στιγμές κρύβονται και παγίδες. Όταν πλάτη έλεγα να βάλετε, εννοούσα για τις γίδες.